την πρώτη μείζωνα αεροναυτική αντιπαράθεση μετά το 2020 και το αλώνισμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας επιτρίμηνο από το Oruç Race θα έχουν από σήμερα μέχρι τις 5 Αυγούστου, δηλαδή μεθαύριο Παρασκευή, οι ελληνοτουρκικές δυνάμεις μεταξύ Ρόδου, Καρπάθου και Καστελορίζου, και ενώ το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο Αμπντούλ Χαμίτ Χάν ολοκλήρωσε τις δοκιμές του και ετοιμάζεται για την οριστική εξοδό του. Η Άγκυρα δέσμευσε για αεροναυτική άσκηση τη θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, την οποία είχαν νωρίτερα δεσμεύσει οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις μεταξύ Ρόδου, Καρπάθου και Καστελορίζου από σήμερα έως και τις 5 Αυγούστου, και μάλιστα για άσκηση με πραγματικά πυρά. Κατά την άποψη της Άγκυρας, η άσκηση θα πραγματοποιηθεί εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας, όπως καθορίστηκε από το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο. Η ελληνική αεροναυτική άσκηση αφορά σενάρια προσβολή στόχων επιφανείας με συνεργασία πολεμικού ναυτικού και πολεμικής αεροπορίας, με μετάδοση στοιχείων μέσω Link 16, δηλαδή σιγεία σειρμάτου. Τέτοιες δυνατότητες έχουν μόνο τα F-16 Advanced του Αράξου. Πρόβλημα για την πολεμική αεροπορία, η έλλειψη όπλων μακρού βεληνικού για τέτοιες αποστολές, καθώς όλα τα όπλα της είναι εντός του θόλου αντιαεροπορικής άμυνας των SM-1 των τουρκικών φρεγατών κλάσης G. Η Τουρκία, μέσω Ναύτεξ που εκδόθηκε την τελευταία στιγμή από το σταθμό της Ατάλειας, δέσμευσε θαλάσσια περιοχή στο ίδιο σημείο για δική της αεροναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά για τις 3 Αυγούστου, αμφισβητώντας για ακόμα μια φορά τα όρια της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Ελλάδας. Να σημειώσουμε ότι το ίδιο πρόβλημα με τα όπλα των F-16 έχουν και τα Mirage 2005, τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα για μεταφορά των εξωσέτ AEM-39. Γενικά, κανένα αντισυπόπλο δεν υπάρχει σήμερα στο ελληνικό αεροπορικό οπλοστάσιο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των καταστροφικών 12 ετών των ελληνικών μνημονίων. Το ανησυχητικό είναι ότι οι τουρκικές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή των Ναύτεξ θα ασκηθούν με πραγματικά πυρά. Στην περιοχή πλέει μια τουρκική φρεγάτα κλάσης G, δύο πυραβλάκατοι και ένα υποβρύχιο. Σε ετοιμότητα έχει τεθεί και η προωθημένη βάση του Νταλαμάν. Περισσότερες από 40 πτήσεις τουρκικών drones έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες ώρες. Σε ό,τι αφορά την Ισραηλινή ναυτική άσκηση νότια της Κρήτης, δεν έχουν δοθεί συντεταγμένες και άρα δεν είναι βέβαιο ότι εκτελείται εντός της περιοχής του Τουρκο-Λιβικού Συμφώνου. Το Ισραήλ δέσμευσε με άδεια της Ελλάδας δύο θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Η δέσμευση των δύο περιοχών είναι από τις 26 Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου για ασκήσεις του Ισραηλινού ναυτικού.